Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σήμερα το βράδυ από την εκπομπή Συμβουλές για την Υγεία θα ασχοληθούμε με ένα ιατρικό θέμα που θα έλεγα ότι δεν είναι πάντα στην πρώτη γραμμή, είναι στη δεύτερη γραμμή. Η ειδικότητα αυτή έρχεται πίσω από την κουρτίνα που λένε. Υπάρχει ειδικότητα που είναι πίσω από την κουρτίνα, η οποία χειρίζεται όλα τα χειρουργεία, μικρά ή μεγάλα. Αυτή η ειδικότητα έχει να κάνει με τον αναισθησιολόγο, τις εξελίξεις για την αναισθησία. Αυτό που λέμε πολλές φορές, ο άνθρωπος αυτός δεν φαίνεται. Ο άνθρωπος αυτός συναντιέται μια φορά πριν κοιμηθεί ο ασθενής και μετά όταν θα ξυπνήσει. Για να δούμε όμως τι είναι όλα αυτά, τα οποία πραγματικά θα δούμε την τοποπεριοχική αναισθησία, τις μοντέρνες πρακτικές. Θα δούμε δηλαδή ο ρόλος του αναισθησιολόγου, αυτή η επιστημονική οντότητα που λέμε αναισθησιολόγος, και πολλές φορές το παράπονο μας είναι ότι αυτή η ειδικότητα δεν έχει παρουσιαστεί ανάλογα από όλες τις ιατρικές εκπομπές. Σήμερα λοιπόν, εδώ από αυτή την εκπομπή, θα προσπαθήσουμε να προβάλλουμε την ειδικότητα μέσα από έναν άνθρωπο πολύ έμπειρο, πολύ εξειδικευμένο και εξειδικευμένο μάλιστα στην τόπο περιοχική αναισθησία, τον κύριο Νικολαίδη Χρήστο, αναισθησιολόγο, πρώην επιμελητή πολλά χρόνια στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Να τον καλωσορίσω. Καλώς ήλθατε. Καλησπέρα. Χαίρετε κύριε Παπαδόπουλε. Είστε καλά? Καλά, ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν πρέπει να σας μεταφέρω τα συγχαρητήρια του κόσμου από την εκπομπή στο Λίμπερο που είχαμε. Ευχαριστώ πολύ. Το προηγούμενο Σάββατο και όπως ανακοίνωσα, σήμερα Παρασκευή βράδυ θα είστε καλεσμένος εδώ στην εκπομπή για να ενημερώσετε τον κόσμο, να δώσετε όλες αυτές τις απαντήσεις από τις πιο μικρές ηλικίες μέχρι τις πιο μεγάλες. Ξεκινώντας από αυτό που είπα στην εισαγωγή της εκπομπής. Τελικά ο αναισθησιολόγος είναι ο άνθρωπος πίσω από την κουρτίνα, είναι ο άνθρωπος που εάν δεν υπάρχει δεν μπορεί να γίνει το χειρουργείο, είτε γίνεται με τοπική αναισθησία, είτε γίνεται με γενική νάρκωση, και όλοι εμείς οι απλοί άνθρωποι πάντα συζητάμε για αυτή την αναισθησία, πώς θα κοιμηθούμε, πώς θα ξυπνήσουμε, αν μπορούμε, και νιώθουμε αυτή την αγωνία. Επέλεξα λοιπόν αυτό το θέμα μετά από 23 χρόνια ιατρικού ρεπορτάζ, γιατί μου έκανε εντύπωση. Παρακολουθώ όλες τις εκπομπές και τις παρακολουθώ για να ενημερώνομαι κι εγώ και να διορθώνομαι. Τι είναι τελικά ο αναισθησιολόγος, γιατί δεν εμφανίζεται μέχρι σήμερα σε εκπομπές? Βλέπουμε να καλούνται κάθε τόσο γιατροί να μιλάνε για το σεξ, γυναικολόγοι, ανδρολόγοι, παιδίατροι, καρδιολόγοι, αλλά εγώ δεν είδα και από τα μεγάλα κανάλια να καλεστεί κάποια στιγμή ένας αναισθησιολόγος και να πει ρε παιδιά, για σταθείτε. Εδώ η αναισθησιολογία τρέχει και θα ακούσετε πράγματα, γιατί δεν τρέχουν μόνο οι άλλες ειδικότητες. Τρέχουν και οι αναισθησιολόγοι και έχουμε εξελίξεις που σήμερα θα τις ακούσετε. Γιατί μάθαμε μέχρι τώρα, και συγγνώμη πριν ξεκινήσουν, να λέμε ότι αυτό το χειρουργείο δεν μπορεί να γίνει γιατί δεν μπορεί να πάρει αναισθησία ο ασθενής. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σήμερα μπορεί να πάρει αναισθησία ο ασθενής, αρκεί να έχει τον αναισθησιολόγο τον εκπαιδευμένο. Και θα τα ακούσουμε σήμερα και θα δούμε τελικά που έχει φτάσει η εξειδικευμένη αναισθησιολογία. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Όχι, όχι, έχετε πολύ δίκιο. Πάρα πολύ σημαντικά αυτά που είπατε. Θα με επιτρέψετε λοιπόν, παίρνοντας κι εγώ τη σειρά, να συνεχίσω αυτό που είπατε. Όντως, ο αναισθησιολόγος χρόνια, κύριε Παπαδόπουλε, ήταν ο αόρατος άνθρωπος. Ο άνθρωπος πίσω από την κουρτίνα, ο άνθρωπος που δεν φαινόταν πολύ. Ένα γεγονός ήταν ότι η κύρια δουλειά μέσα με την χειρουργική είναι ότι ο χειρουργός είναι αυτός που βγαίνει, εξηγεί, μιλάει, δίνει τις κατευθύνσεις. Και από εκεί και πέρα το άγχος του περιβάλλοντος και του ασθενή είναι η νάρκωση. Η αναισθησία, κανονικά όπως πρέπει να λέμε, ο κόσμος το λέει νάρκωση. Καμιά φορά θα χρησιμοποιώ και τους ίδιους όρους για να είμαστε πιο εκλαϊκευμένοι. Σήμερα, αφενός μεν υπάρχουν πολύ περισσότεροι αναισθησιολόγοι, οι οποίοι μπορούν πλέον και εμφανίζονται, και αφετέρου οι εξελίξεις τόσο στην ιατρική επιστήμη και στην ειδικότητά μας, αλλά και στις χειρουργικές τεχνικές, επιβάλλουν ο αναισθησιολόγος να μπαίνει και αυτός μπροστά και να βγαίνει και εκτός χειρουργείου. Οι τοποπεριοχικές τεχνικές για την τοποπεριοχική αναισθησία, τις οποίες θα κουβεντιάσουμε, και θα δείξουμε και εικόνες, ναι, θα επιβάλλουν τον αναισθησιολόγο να βγει για μεγάλο χρονικό διάστημα από το χειρουργείο και να γίνει αυτό που μοντέρνα λέγεται και στο εξωτερικό, αλλά αρχίζει και στις διάρκειες και στους δικούς μας κύκλους, να γίνουμε οι γιατροί περί εγχειρητικής αγωγής. Και έχει σημασία αυτό, διότι η δουλειά μας ξεκινάει από την προεγχειρητική επίσκεψη που θα δούμε τον ασθενή και θα του εξηγήσουμε τι ακριβώς
θα κάνουμε, ποια αναισθησία θα επιλέξουμε που θα ταιριάζει σε αυτόν ατομικά και στις παθήσεις που έχει και στην επέμβαση που θα κάνει, θα συνεχιστεί μέσα στο χειρουργείο, αλλά και πολύ σημαντικότερο μετά το χειρουργείο. Άρα ο αναισθησιολόγος το 2010 είναι και έξω από τα χειρουργεία, συμμετέχει με ό,τι έχει αυτή τη στιγμή να του προσφέρει τον Έλληνα ασθενή η μοντέρνα αναισθησία. Νομίζω ότι, κύριε Νικολαίδη, ότι ο Έλληνας ασθενής, επειδή θέλει να ενημερώνεται και σήμερα ο έντυπος και ο ηλεκτρονικός τύπος και γενικά ο Έλληνας, η Ελληνίδα, ο έφηβος, όλοι οι άνθρωποι αυτοί που χρειάζεται κάποια στιγμή για πολλούς και διαφόρους λόγους να πάρουν αναισθησία, ενημερώνονται. Το θέμα, ξέρετε, ότι πολλές φορές εσείς στο ιατρικό κομμάτι, εσείς ως γιατροί και εμείς ως δημοσιογράφοι, πολλές φορές κάποια θέματα δεν τα προβάλλουμε. Δεν λέω για ποιους λόγους, δεν τα προβάλλουμε. Εγώ θεωρώ τιμή και πραγματικά το κάνω με πάσα ειλικρίνεια ότι αυτή η ειδικότητα έχει κάνει τεράστια άλματα. Και δυστυχώς μέχρι σήμερα το 2011 δεν έχει προβληθεί. Βλέπουμε συνέδρια, βλέπουμε συζητήσεις, βλέπουμε να καλούνται από την Ευρώπη. Εγώ δεν άκουσα μια εκπομπή μια φορά να πούν, παιδιά, εδώ οι αναισθησιολόγοι έχουν προχωρήσει σε βήματα τεράστια. Σήμερα ο αναισθησιολόγος, μιλάμε ότι ναρκώνει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 90 χρονών και 95, που μπορεί να πάει σε ένα νοσοκομείο εφημερεύων, να το πω έτσι χαρακτηριστικά, γιατί είχαμε αυτή την κουβέντα, και για τον α ή β λόγο να μην τον χειρουργήσουν, διότι δεν μπορεί, λέει, να πάρει αναισθησία. Και πιστεύω ότι το έχετε ζήσει αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Η δική μου άποψη και των περισσότερων φυσικά και συναδέλφων μου που εξκούν τη μοντέρνα αναισθησία, το έχω πει πολλές φορές και από την εκπομπή σας στη ραδιοφωνική, ότι δεν υπάρχει ασθενής ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, βάρους, οτιδήποτε θέλετε βάλετε, συνοδών παθήσεων, που σήμερα δεν μπορεί να πάρει αναισθησία με ασφάλεια. Μάλιστα. Όλοι οι ασθενείς μπορούν να πάρουν αναισθησία με ασφάλεια. Λοιπόν, μπορούν οι ασθενείς να πάρουν και πάμε να δούμε τι καινούριο στην αναισθησία και θα έλεγα την τοποπεριοχική αναισθησία. Είναι αυτό που θα δούμε και εικόνες, θα δούμε πού προβάλλεται, θα δούμε τι γίνεται. Είναι ο νέος τρόπος για να μπούμε και να δούμε, να αναγνωρίσουμε ότι σήμερα ο αναισθησιολόγος, ναι μεν μπορεί να έχει έναν πολύ καλό ορθοπαιδικό, που λένε εξπερ ορθοπαιδικό, μπορεί να έχει έναν αγκιοχειρουργό εξπερ, όλες οι ειδικότητες, αλλά θα δούμε τώρα σήμερα μέσα από την εκπομπή το ρόλο του μοντέρνου, του εξειδικευμένου και τα βήματα που έχουν γίνει στην αναισθησιολογία. Τοποπεριοχική αναισθησία. Εξηγήσατε και μάλιστα απαντήσατε σε πολλά τηλέφωνα τι σημαίνει τοποπεριοχική αναισθησία, δηλαδή σήμερα μπορούμε να κάνουμε μια επέμβαση στον ώμο, στον αυχένα, στο πόδι, χωρίς να κοιμηθούμε. Αυτό ακριβώς. Δεν ξέρω αν το ρωτάω σωστά δημοσιογραφικά. Όχι, πολύ σαν το ρωτάτε. Ο κόσμος έχει συνηθίσει δύο έννοιες, έτσι. Πάντα ακούει και λέει, θα πάρεις γενική αναισθησία ή θα πάρεις τοπική αναισθησία. Μέχρι σήμερα με το τοπική αναισθησία καταλάβαινε αυτό που λέμε την επισκληρίδιο ή τη ραχιαία. Ναι. Ξέρετε πολύ καλά την επισκληρίδιο, ότι πολλές γυναίκες κάνουν το νόμιμο. Θα το πούμε και αυτό στο τέλος. Τώρα έρχονται τα τελευταία χρόνια στο προσκήνιο οι καινούργιες μας τεχνικές, όπου πάμε μόνο περιοχικά να αναισθητοποιήσουμε ένα κομμάτι του σώματος το οποίο πρόκειται να υποβληθεί σε μια χειρουργική επέμβαση. Ας πούμε για παράδειγμα ότι ένας νεαρός αθλητής τραυματίζεται στο μπάσκετ. Ωραία. Και πρέπει να χειρουργηθεί, να γίνει μια αρθροσκόπηση στον ώμο του. Ο νεαρός αυτός μπορεί να φοβάται, να μην θέλει να πάρει γενική αναισθησία για πολλούς λόγους. Σε αυτό μπορούμε πολύ απλά να αναισθητοποιήσουμε τον ώμο. Να κάνουμε δηλαδή περιοχική νάρκωση μόνο του ώμου. Όσο περίεργο και αν ακούγεται, αυτό είναι σήμερα εφικτό και μάλιστα με θεαματικά αποτελέσματα τόσο μέσα στο χειρουργείο όσο και μετά στο χειρουργείο. Θα το δούμε αυτό και στις διαφάνειες για ποια είναι τα πλεονεκτήματα της τοποπεριοχικής. Σε λίγο όπου θα μας έρχονται και οι διαφάνειες και θα τις δείχνουμε, όπου εκεί θα σταματάμε, θα εξηγείτε. Θα προσπερνάμε, δεν θα μας σοκάρουν αυτά, είναι εικόνες που βλέπουμε από την σύγχρονη αναισθησιολογία. Μου λέγατε και στο ραδιόφωνο και συζητήσαμε ότι πρόσφατα και πριν τελειώσει και το πρωτάθλημα χρειάστηκε ένας ποδοσφαιριστής από πολύ μεγάλη ομάδα εδώ της πόλης μας να κάνει αυτή την επέμβαση. Δηλαδή σήμερα η τοποπεριοχική αναισθησία είναι αυτό που είπατε ότι έρχεται
κάνει την επέμβαση, δεν χρειάζεται η ολική νάρκωση. Δεν χρειάζεται. Έτσι. Και εδώ έρχομαι τώρα να ρωτήσω σε κάθε περίπτωση. Ένας τηλεθεατής που και σε λίγο θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές στο τηλέφωνο της εκπομπής, αναγράφεται ήδη το κινητό τηλέφωνο της εκπομπής, όπου μπορείτε μέσα από αυτό το τηλέφωνο να βρείτε το σημερινό προσκεκλημένο, να ρωτήσετε, να συζητήσετε και να θέσετε οποιαδήποτε απορία, οποιοδήποτε πρόβλημα έχετε ή πρόκειται να κάνετε μια επέμβαση. Σήμερα ο αναισθησιολόγος, να πω ότι ξεκινά και δίνει αναισθησία μέχρι και για τις εμφυτεύσεις δοντιών. Θα το κουβεντιάσουμε. Έχω μια ερώτηση, πιστεύω θα προλάβουμε στην πορεία να κουβεντιάσουμε. Θέλω να ρωτήσω τώρα, μια που είπατε για την αναισθησία. Σήμερα ένας ηλικιωμένος που για τον α ή β λόγο έτυχε ή η μοίρα τον φέρνει να κάνει μια επέμβαση και έχει ένα πρόβλημα στην καρδιά, έχει ένα πρόβλημα στους πνεύμονες, έχει ένα πρόβλημα. Σήμερα, κύριε Νικολαίδη, μου λέγατε πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή με τους συνεργάτες μου, ότι σήμερα δεν υπάρχει, Λευτέρη, περιστατικό που να έρθει και να μην μπορούμε να δώσουμε αναισθησία. Τελικά θέλω να εξηγήσετε στον κόσμο, γιατί εδώ κατά κάποιο τρόπο ακούμε και πάρα πολλές φορές ότι, ξέρεις, πήγε στο τάδε νοσοκομείο ή πήγε στην τάδε κλινική και δεν μπορούσε να χειρουργηθεί, λέει, γιατί ήταν μεγάλο στην ηλικία. Το ακούμε και σήμερα αυτό. Το ακούμε δυστυχώς πάρα πολύ. Δεν λέω εγώ δημοσιογραφικά. Όχι. Το ακούω από τον ιατρικό κόσμο. Μα το άκουγα και εγώ πριν από 15 χρόνια, πολύ πιο έντονα. Εγώ το ακούω το 2011. Δυστυχώς, αν το ακούτε αυτό, πρέπει να το αλλάξουμε και η εκπομπή αυτή, πιστεύω. Συμφωνώ απόλυτα. Να συμβάλλει. Γι' αυτό την κάνουμε αυτή την εκπομπή. Και να λάβετε υπόψη σας, κύριε Παπαδόπουλε, ότι ο μέσος όρος προσδόκιμου ζωής στη χώρα μας συνεχώς αυξάνεται. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο αναισθησιολόγος και ο χειρουργός θα έρχεται πάντα αντιμέτωπος με άτομα, με ασθενείς, οι οποίοι θα είναι όλο και μεγαλύτεροι στην ηλικία. Θα είναι πιο μεγάλοι στην ηλικία, θα έχουν συνοδές παθήσεις. Ο αριθμός των καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων, όπως γνωρίζετε, ή των τοποθετήσεων στέντ για στεφανία νόσο, και αυτός έχει αυξηθεί πάρα πολύ σημαντικά. Άρα, ο αναισθησιολόγος σήμερα έρχεται να αντιμετωπίσει και τέτοιους ασθενείς. Δεν μπορεί λοιπόν να λέει ότι δεν γίνεται να πάρει αναισθησία ή είναι δύσκολο να πάρει αναισθησία ή θα πεθάνει από την αναισθησία. Αυτοί οι όροι πρέπει ο κόσμος σήμερα να τους ξεχάσει. Μπορούμε, ειδικά όπου συμμετέχουν άκρα ή περιοχές του σώματος, να συμβάλλουμε με τις τεχνικές μας, έτσι ώστε να διεκπαιρεωθεί το χειρουργείο, με το τεράστιο πλεονέκτημα ότι δεν επιβαρύνει το οργανισμό του όπως θα επιβαρυνόταν από μια γενική αναισθησία ή από μια επισκληρίδιο ή από μια αραχιαία αναισθησία. Και αυτό ο κόσμος πολλές φορές δεν το καταλαβαίνει, αλλά οι εικόνες που παίρνουμε από τον ίδιο το άτομο μετά το χειρουργείο, από το συγγενικό περιβάλλον, είναι πραγματικά εκπληκτικές. Οι ίδιοι άνθρωποι, δηλαδή προχθές είχα μια κυρία που έκανε μια ολική αρθροπλαστική γόνατος, 82 ετών, με πάρα πολλές συνοδεύσεις παθήσεις, η οποία αναισθητοποιήθηκε μόνο το πόδι της και όχι μόνο έβγαλε το χειρουργείο χωρίς να πονέσει, χωρίς να καταλάβει τίποτα, αλλά και 4 ημέρες με την χειρητικά δεν πόνισε καθόλου. Έστω. Αυτό τη βοήθησε και να σηκωθεί πιο γρήγορα και να σιτιστεί πιο γρήγορα, να φάει δηλαδή, και σε 7 ημέρες με 9 μέρες έχει φύγει από το νοσοκομείο. Κρατώ αυτό, κύριε Νικολαίδη, αυτό που είπατε, ότι μια γυναίκα 82 ετών με ολική αρθροπλαστική έκανε τοπική, σηκώθηκε σε 4 μέρες και έφυγε. Εδώ όμως θέλω να ρωτήσω κάτι τώρα, πριν προχωρήσω στην μοντέρνα τοποπεριοχική αναισθησία και θέσω κάποια ερωτήματα. Σήμερα η ορθοπαιδική, η αγγιοχειρουργή, η χειρουργική των άκρων, η τραυματιολογία, συνεργάζονται αυτές οι ειδικότητες με τον αναισθησιολόγο ή ο αναισθησιολόγος είναι ο άνθρωπος όπου, κατά την άποψή μου, θεωρώ ότι ο αναισθησιολόγος είναι το α και το ω. Δηλαδή, αν ο αναισθησιολόγος πει ότι εγώ δεν μπορώ να δώσω αναισθησία, ο χειρουργός πώς θα προχωρήσει να κάνει μια επέμβαση στα άκρα ή, παραδείγματος χάρη, στον αφιένα ή, στο πόδι ή οπουδήποτε. Υπάρχει σήμερα συνεργασία και θα το ρωτήσω πιο απλά.